Φίλες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο και πιο δυνατό. Με οδηγό τις αξίες μας, περπατάμε σταθερά και αγωνιστικά τον δρόμο προς τη νίκη της 21ης Μαΐου. Με όλους εσάς θα φέρουμε την αλλαγή στην κοινωνία και το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Το ΠΑΣΟΚ που δίνει προοπτική και ελπίδα σε κάθε πολίτη της χώρας μας, με σοβαρό και αξιόπιστο πρόγραμμα. Ο πρόεδρός μας, Νίκος Ανδρουλάκης, με όλους εμάς, είναι στην πρώτη γραμμή, δίνοντας μάχη για αυτή τη νέα αλλαγή. Και να είστε βέβαιοι πως αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, τον συνταγματολόγο Παναγιώτη Δουδονή. Σύντροφε Παναγιώτη, σε καλωσόρισε, έχεις τον λόγο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαι ειλικρινά πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι απόψε εδώ μαζί σας. Είμαι ήδη 24 ώρες στην Περιφερειακή Ενότητα Φλωρίνης. Πήγα στο Αμίντεο, πήγα στις Πρέσπες, είμαι εδώ στη Φλόρινα και μένω εντυπωσιασμένος από το πόσο ευλογημένος είναι αυτός ο τόπος. Κοίταξα όμως μετά τα στοιχεία της Ελστάτ για την απογραφή του 2021 και συνειδητοποίησα ότι τόσο η Δυτική Μακεδονία γενικότερα, όσο και ο νομός Φλωρίνης, παρουσιάζει μια διψήφια μείωση πληθυσμού. Θέλω λοιπόν να σας πω, ξεκινώντας αυτή την ομιλία, ότι όχι, αυτή δεν είναι η μοίρα του τόπου μας. Ο τόπος αυτός, ο ευλογημένος τόπος Φλόρινας, αξίζει πολύ καλύτερα και όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για να γυρίσουν τα παιδιά μας στον τόπο τους. Θέλω να σας πω ότι η επίσκεψή μου και η ομιλία μου εδώ δεν θέλω να εκλειφθεί ως απλώς προεκλογική. Ήρθα εδώ ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του μεγάλου μας κινήματος, αλλά θα είμαι ξανά εδώ όποτε χρειαστεί και μετά τις εκλογές. Και σας το δεσμεύομαι. Και θα είμαστε όλοι εδώ δίπλα σας. Γιατί πιστεύουμε, πραγματικά το ξαναλέω, ότι αυτός ο τόπος αξίζει πολύ καλύτερα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι επερχόμενες εκλογές της 21ης Μαΐου γίνονται σε ένα κλίμα βαθιά τοξικό. Σε ένα κλίμα όπου τα δύο κόμματα αυτού του καχεκτικού δικοματισμού συγκρούονται για το ποιος είναι χειρότερος. Πηγαίνει κανείς σε μια δημόσια συζήτηση και ακούει από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα του τόπου. Ακούει ακόμα περισσότερο λύσεις για τα προβλήματα του τόπου. Ακούει προγράμματα. Έχετε ακούσει εσείς τίποτα στις δημόσιες τοποθετήσεις, στα κανάλια εθνικής εμβέλειας, στον δημόσιο διάλογο γενικότερα, στις εφημερίδες, κάτι που να απαντά στα προβλήματά σας? Το έχετε ακούσει αυτό από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Τι ακούτε? Τον κύριο Μητσοτάκη να περιφέρει το σκιάχτρο του κυρίου Τσίπρα για να επικαλείται το μονολεκτικό λεγόμενο επιχείρημα. Ποιο είναι αυτό? ΣΥΡΙΖΑ. Ένα επιχείρημα για να πετύχει μια επιδιωκόμενη αλλά μη επιτυγχανόμενη αυτοδυναμία. Και απ' την άλλη ακούτε τον κύριο Τσίπρα και ακούμε όλοι τον κύριο Τσίπρα να μιλά για τη δεξιά. Να υπενθυμίσουμε στον κύριο Τσίπρα ότι η δεξιά και η ακροδεξιά βρίσκονται στο σπίτι του. Στα ψηφοδέλτιά του είναι τα πρώην στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων, του συγκυβερνήτη του Πάνου Καμένου, που βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η δεξιά και η ακροδεξιά. Και επίσης, ότι είχε το θράσος αυτός που αγωνίζεται τάχα για την αριστερά και την κέντρο αριστερά, για την πρόοδο, να εντάξει στα ψηφοδέλτια της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Χρεοκοπίας, της κυβέρνησης Καραμαλή, τον Ευάγγελο Αντώναρο. Και δεν ντρέπονται, δεν ντρέπονται όταν μας απευθύνουν το λόγο με περισσό θράσος. Όταν πολύ περισσότερο θέλουν να ξεχάσουμε τα πεπραγμένα τους της περίοδου 15-19. Απέναντι λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία που λέει τα χειρότερα για το ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΥΡΙΖΑ που λέει τα χειρότερα για τη Νέα Δημοκρατία, απαντάμε. Συμφωνούμε και με τους δυο σας. Βλάπτετε και οι δύο εξίσου την Ελλάδα. Βλάπτετε και οι δύο εξίσου τον τόπο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Φλόρινα. Αυτή είναι η θέση μας. Και η μόνη λύση, η μόνη επιλογή είναι μια επιλογή προγραμματική. Γι' αυτό και έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή της εκλογής του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη, μια μεγάλη προσπάθεια με επικεφαλής δύο πολύ αξιόλογους, αξιολογότατους ανθρώπους, τον Νίκο Χριστοδουλάκη και τον Ηλία Κικίλια, να καταστρώσουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα αξιόπιστο, ένα πρόγραμμα αξιοπρέπειας, ελπίδας και προοπτικής για τους Έλληνες πολίτες και για την ελληνική περιφέρεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Σε λίγες μέρες, το πρόγραμμα αυτό, το οποίο παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με το ψηφοδέλτιο επικρατείας, θα βρίσκεται και εδώ στη Φλόρινα, στα χέρια σας, υπό τη μορφή συγκεκριμένων σημείων, ενός φυλαδίου με συγκεκριμένα σημεία, και σας καλώ να γίνετε κήρυκες αυτού του προγράμματος, να το φέρετε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό του νομού Φλωρίνης, να το πάτε παντού για να μάθουν οι Έλληνες πολίτες ότι υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν είναι όλα ο μονόδρομος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει μια τίμια επιλογή, ένα προοδευτικό σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Διάβασα επίσης σήμερα με πολύ μεγάλη ανησυχία τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Οικονομικών μας, του στελέχους μας, του ιστορικού στελέχους μας, πάνω απ' όλα ενός ανθρώπου που νομίζω σέβονται όλοι και κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για λαϊκιστή. Διάβασα λοιπόν το άρθρο του Αλέκου Παπαδόπουλου. Φυσικά δεν θα το έχετε διαβάσει πιθανότατα, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως τα site, απέφυγαν συστηματικά να καταστήσουν τον κάθε Έλληνα πολίτη κοινωνό αυτού του άρθρου. Τι κάνει αυτό το άρθρο? Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και 4 χρόνια ψεύδεται. Ο κύριος Μητσοτάκης έκρυψε τις αδυναμίες του και παρέσυρε πολλούς προοδευτικούς πολίτες, πρώτον πίσω από την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να διαχειριστεί αποτελεσματικά και αξιόπιστα την εξουσία, δεύτερον πίσω από την κρίση του κορονοϊού, τρίτον πίσω από τον Ουκρανικό πόλεμο και τις συνέπειές του. Η πραγματικότητα είναι, όπως αναφέρει όχι εγώ, όχι ένα κόμμα, όχι κάποιος ενεργός στην πολιτική, όχι κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην πολιτική διαπάλη και θέλει να σας πείσει για τη μία ή για την άλλη άποψη ή επιζητεί την εξουσία. Το λέει ένας βετεράνος της πολιτικής, ένας σεβάσμιος τέλεχός μας, ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Η ελληνική οικονομία την περίοδο Μητσοτάκη, καθώς αυτή κλείνει, βρίσκεται σε πολύ χειρότερη θέση από αυτήν την οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση. Υπάρχει συγκεκριμένα μια μεγάλη διαφορά μεταξύ δημοσίου χρέους και κρατικού χρέους, που αποδίδεται, προσέξτε, στο δανεισμό του κράτους από το ίδιο το δημόσιο, στο δανεισμό από τις εισφορές μας, στο δανεισμό από τους δημόσιους οργανισμούς. Με άλλα λόγια, σε μια μαθηματική αλχημία με σκοπό να παρουσιαστεί μια εικόνα, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τα 400 δισεκατομμύρια. Και σας ρωτάω, πολίτες της Φλόρινας, έχουμε την αντοχή να αντέξουμε και να ανεχθούμε και να ζήσουμε άλλη μία φορά καταστροφικές συνέπειες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Δεν μας έφτασε ο Καραμαλής το 4-9. Δεν μας έφτασε εκεί που μας έφτασαν τα τεράστια δημόσια ελλείμματα και δημόσια χρέη που μας άφησε πίσω ο κύριος Αλογοσκούφης και ο κύριος Παπαθανασίου.
αντέχουμε ξανά τα ίδια? Αν δεν αντέχουμε ξανά τα ίδια, πρέπει να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση στις 21 Μαΐου με ψήφο στο Πασό Κίνημα Αλλαγής. Την ρεαλιστική, σοσιαλδημοκρατική, προοδευτική δύναμη που δίνει ελπίδα στους Έλληνες πολίτες χωρίς το λαϊκισμό. Χωρίς το λαϊκισμό του Αλέξη Τσίπρα και χωρίς τον ελιτισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δε εσχάτως έχει εξελιχθεί και σε ένα είδος μεικτό αλλά νόμιμο. Νόμιμο μόνο όμως για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. Τον ελιτίστικο λαϊκισμό, που είναι το άκρο νάωτον και του λαϊκισμού και του ελιτισμού. Τάχα όλα πάνε καλά. Πού βρίσκονται τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης? Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, ότι διαπραγματεύτηκε τα 31 δισεκατομμύρια στις Βρυξέλλες. Είδατε εσείς να βελτιώνετε η ζωή σας με το Ταμείο Ανάκαμψης? Ένα τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο, ένα εργαλείο που θα έπρεπε να πάει κυρίως στην περιφέρεια, να στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση, να στηρίξει τους νέους που θέλουν να γυρίσουν στον τόπο τους, ένα εργαλείο που θα έπρεπε να στηρίξει την ουσιαστική ψηφιοποίηση, ένα εργαλείο που θα έπρεπε να στηρίξει την αγροτική παραγωγή. Είδατε εσείς κάποια αλλαγή στη ζωή σας? Δεν είδατε. Ξέρετε γιατί δεν είδατε? Ξέρετε πολύ καλά γιατί δεν είδατε. Γιατί το τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο πάει στις τσέπες των λίγων και εκλεκτών. Να γιατί το σύστημα έχει πεφυλημένο ιό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι ιδεολογικά τα πράγματα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Τα πράγματα είναι βαθύτατα ταξικά και ολιγαρχικά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει η Ελλάδα μια κοινωνία δύο τελείως αντίθετων ταχυτήτων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει η ελληνική κοινωνία και ιδίως η ελληνική περιφέρεια μια κοινωνία μηδενικών προσδοκιών. Ο τόπος αυτός αξίζει καλύτερα και γι' αυτό παλεύουμε ως Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Συνάντησα σήμερα το πρωί στο Αμίντεο, που πήγαμε επίσκεψη μαζί με τους υποψηφίους και τον γραμματέα μας, μία κυρία η οποία είχε ζήσει, όπως αρκετοί αντιλαμβάνομαι από εσάς, στην Γερμανία. Είχε μεταναστεύσει και επέστρεψε. Ξέρετε τι μου είπε και μου έκανε τεράστια εντύπωση? Θέλουμε, μου λέει, μια κοινωνία η οποία να βρίσκεται μέσα σε ένα κράτος το οποίο θα διέπεται και θα ρυθμίζεται από κανόνες. Θέλουμε, με άλλα λόγια, μου είπε η γυναίκα αυτή, μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Θέλουμε να ξέρουμε πως η ζωή μας ρυθμίζεται από κανόνες που αφενός μεν υπάρχουν, αφετέρου εφαρμόζονται. Μόνο έτσι, σας λέω εγώ, και συνεχίζω τη σκέψη της, την οποία θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, θα γυρίσουν και θα μείνουν οι άνθρωποι, οι νέοι, στον τόπο τους. Όχι μόνο αν αυξήσουμε τους μισθούς, που πρέπει να αυξηθούν, επιπλέον αν τους δώσουμε την βεβαιότητα ότι θα βρίσκονται σε μία αξιοκρατική και κανοναρχούμενη κοινωνία. Μόνο τότε θα συνειδητοποιήσουν ότι ο καλός θα πάει μπροστά και για τον αδύναμο θα υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας. Ξέρετε πώς λέγεται, και το ξέρετε πολύ καλά, η πολιτική ιδεολογία που λέει ότι ο καλός θα πηγαίνει μπροστά με κανόνες και ο αδύναμος θα έχει ένα πλαίσιο προστασίας? Λέγεται σοσιαλδημοκρατία, λέγεται δημοκρατικός σοσιαλισμός, λέγεται ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ποια είναι όμως η κατάσταση σε σχέση με την παρουσίαση της κυβέρνησης των πεπραγμένων της? Βλέπω καθημερινά τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος παρεμπιπτόντος είναι και επικεφαλής γενιτσαρικού τάγματος, γιατί ξέρετε σε ποιον χώρο ανήκει και πού βρίσκεται τώρα. Εξάλλου ο ίδιος δηλώνει ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι πάντως και ΠΑΣΟΚ, θέλω να το πω. Ούτε ήταν και ποτέ με αυτά που λέει και κάνει. Πραγματικά μέσα του δεν ήταν ποτέ. Τον βλέπω κάθε μέρα να αμφισβητεί τα στοιχεία μέχρι και του ΟΣΑ. Βγήκε ο ΟΣΑ και είπε, έχουμε 7,4% απώλεια πραγματικών μισθών. Γιατί τους μισθούς τους τρώει ο πληθωρισμός.
Δεν το βλέπετε κάθε μέρα? Δεν βλέπετε ότι με τα ίδια χρήματα αγοράζουμε όλο και λιγότερα? Δεν βλέπετε ότι κάθε ευρώ που βρίσκεται στην τσέπη μας αγοράζει όλο και λιγότερα, όχι είδη πολυτελείας, αλλά βασικά αγαθά? Λέει ο κύριος Κέρτσος, ψεύδεται όσα. Δηλαδή, ψεύδεται ένας διεθνής οργανισμός εγνωσμένου κύρους και μας λέει αλήθεια η κυβέρνηση για τον εαυτό της. Μάλιστα, εσχάτως επιστρατεύει και το Γενικό Λογιστήριο, το οποίο από καιρούς καιρών βγαίνει και τον διαψεύδει. Ψεύδεται, λέει, γιατί αύξησε η κυβέρνηση τον κατώτερο μισθό. Δεν αρνούμε ότι τον αύξησε. Πόσους όμως καλύπτει ο κατώτερος μισθός? Το 20% των εργαζομένων. Πόσο αυξήθηκε ο κατώτερος μισθός? Κάλυψε τον πληθωρισμό? Ερώτηση. Πώς είναι η απόκληση κατώτερου μισθού και μέσου μισθού στην Ελλάδα? Η πραγματικότητα είναι ότι η απόκληση κατώτερου και μέσου μισθού, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο μέσος μισθός παρουσίασε οριακή αύξηση, η οποία βέβαια είναι μια τεράστια μείωση, 7,5% σχεδόν, δεδομένου του πληθωρισμού. Μπορούμε λοιπόν να ζήσουμε έτσι? Μπορούμε να ζήσουμε παρακολουθώντας τον πληθωρισμό να τρέχει και τον κύριο Γεωργιάδη κάθε εβδομάδα να κάνει και από ένα καλάθι? Μπορούμε να ζήσουμε με τα καλάθια? Όχι. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με τα καλάθια, ούτε και θα ψηφίσουμε πολιτική από τα καλάθια. Θα ψηφίσουμε Πασό, Κίνημα Αλλαγής για πραγματική ελπίδα και προοπτική στον τόπο. Έπειτα, τους έχουμε καλέσει τόσες φορές να μειώσουν το ΦΠΑ στα βασικά είδη. Λένε, θα απορροφηθεί, λέει, η μείωση. Αν το είχαν κάνει από την πρώτη στιγμή, θα υπήρχαν περαιτέρω αυξήσεις? Θα συνέχιζε αυτό το ράλι? Θα υπήρχε μια ανάσχεση της πληθωριστικής τάσης που συνεχίζεται τόσο καιρό τώρα και πανηγυρίζουν ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός? Λες και ο πληθωρισμός, ο οποίος εξακολουθεί να τρέχει, δεν προστίθεται στον πληθωρισμό τον προηγούμενο. Λειτουργεί εις βάρος τάχα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νομίζει ότι απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τα οικονομικά μεγέθη. Εμείς απευθυνόμαστε σε πολίτες οι οποίοι έχουν γνώση, αυτό πιστεύουμε για τους Έλληνες πολίτες, και πιστεύουμε ότι έχουν κρίση και θα στείλουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που πραγματικά τους αξίζει. Στη θέση ενός ακόμα πιο μειωμένου δικοματισμού. Γιατί ο δικοματισμός αυτός που ζούμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν είναι ένας δικοματισμός του παλιού καιρού. Δεν είναι ένας δικοματισμός με δύο μεγάλα κόμματα, το ένα στο 40%, το άλλο στο 40%. Είναι ένας καχεκτικός δικοματισμός που τρέφεται τεχνητά για να κρατά ο ένας τον άλλον χέρι-χέρι στη ζωή. Λοιπόν, εμείς αυτό το σπιράλ συντήρησης θα το σπάσουμε με την ψήφο στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Έπειτα βλέπω τον κύριο Τσίπρα να παρουσιάζει, να περιφέρει για την ακρίβεια, την κυρία Λούκα Κατσέλη για να μιλά για τα κόκκινα δάνεια. Τον βλέπω δε ακόμα να ισχυρίζεται ότι θα έχει, λέει, ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι και συσάχθεια, αλλά είναι, λέει, κάτι. Καταρχάς, δεν έχω ξαναδεί πολιτικό να ειρωνεύεται τον εαυτό του και να το κάνει στα σοβαρά. Κατά δεύτερον, θέλω να του θυμίσω του κυρίου Τσίπρα, και πρέπει να του θυμίσουμε, ότι η Λούκα Κατσέλη, τον νόμο Κατσέλη, δεν τον έκανε δια της προσωπικής της ιδιότητος. Ανήκε σε μια κυβέρνηση. Ανήκε σε μια κυβέρνηση και σε μια συγκεκριμένη χρονική συνθήκη. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι, θέλουμε να πούμε στον κύριο Τσίπρα, για να σταματήσει να περιφέρει την κυρία Κατσέλη, ότι ο δίθεν νόμος Κατσέλη είναι νόμος Γιώργου Παπανδρέου και κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ υπό τις πλέον σκληρές συνθήκες της πλέον σκληρής Τρόικας. Τότε που αυτή η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονταν τάχα ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος και μια άλλη εύκολη οδός με τα αντιμνημόνια και τα ζάπια. Ο νόμος λοιπόν αυτός είναι νόμος του Γιώργου Παπανδρέου και ο νόμος αυτός προστάτευσε χιλιάδες συμπολίτες μας από τα φαντς, από τις κατασχέσεις, από τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που έφερε ο κύριος Τσίπρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η συσάχθεια του κυρίου Τσίπρα είναι η ηλεκτρονική του πληστηριασμή. Είναι τα φαντς που καλωσόρισε ο κύριος Τσακαλώτος, η αριστερή του πτέρυγα, και μετά έβγαινε και έλεγε ότι οι πληστηριασμοί είναι καλοί. Τι λέμε λοιπόν και γιατί δεσμευόμαστε?
προστασία της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων πολιτών με ένα επικαιροποιημένο και δίκαιο πλαίσιο. Και επιπλέον, προστασία της αγροτικής γης. Θέλω να σας καταστήσω κοινωνούς αυτού που ήδη γνωρίζετε. Ότι δηλαδή παίζετε ένα τεράστιο παιχνίδι αφελληνισμού της ελληνικής γης και παράδοσης της Ταφάντς. Γιατί όταν δεσμεύεται η γη του αγρότη, σημαίνει ότι δεσμεύεται και κατάσχεται και η δυνατότητά του να παραγάγει, να είναι δημιουργικός και να παραμείνει αγρότης. Όχι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ως εδώ δεν είναι αυτή η μοίρα του τόπου. Δεν είναι αυτή η μοίρα της Υπαίθρου. Το διατρανώνουμε με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Έπειτα, βλέπετε το πάρτι που γίνεται τόσο καιρό με τράπεζες, εταιρείες ενέργειας. Και βέβαια με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που ο κύριος Γεωργιάδης τα έχει καταστήσει συνεταίρους του σε όλη αυτή την κοροϊδία του καλαθιού. Διέλυσε τους Έλληνες κτηνοτρόφους το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα είδατε. Δεν θα σταματήσουν όμως εκεί. Και δεν θα σταματήσουν γιατί με όλα αυτά τα συμφέροντα πηγαίνουν χέρι-χέρι. Όπως πηγαίνουν χέρι-χέρι και με τον Καρατζαφέρη, βέβαια, αλλά θα το πούμε πιο μετά. Δεν θα σταματήσουν εκεί αν δεν τους σταματήσουμε εμείς. Τι λέμε εμείς? Είναι δυνατόν η διαφορά επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου δανεισμού να είναι η μεγαλύτερη που έχουμε δει ποτέ? Να είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να διανοηθεί κανείς? Είναι δυνατόν οι τράπεζες να εσχροκερδούν από αυτή τη διαφορά και κανένας να μιλάει τίποτα? Δεν το ξέρουν? Φυσικά και το ξέρουν. Ας διαβάσουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν θέλουν να το αλλάξουν? Φυσικά και δεν θέλουν να το αλλάξουν. Γιατί ουδέποτε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συγκρούστηκαν πραγματικά με τα συμφέροντα. Τι λέμε λοιπόν? Φορολόγηση των υπερκερδών, των τραπεζών και βέβαια των εταιριών ενέργειας. Δεν είναι δυνατόν οι τράπεζες να συνεχίσουν να εσχροκερδούν εις βάρος των Ελλήνων δανειοληπτών. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να κερδοφορούν σε τέτοιο μεγάλο βαθμό και ταυτοχρόνως να παραδίδουν τα δάνεια των Ελληνίδων και των Ελλήνων στα φαντς και στα κοράκια των αγορών. Έπειτα, ακούγατε τον κύριο Μητσοτάκη το 2019 να λέει πόσο κακός ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου, έτσι. Το ξέρετε όσοι από εδώ έχετε την περιώνυμη προσωπική διαφορά και έχετε ζημιωθεί βαθύτατα και άδικα από αυτήν, όπως μόνο οι αλχημίες του Γιώργου Κατρούγκαλου μπορούσαν να σας ζημιώσουν. Τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Κατήργησε καμία προσωπική διαφορά? Κατήργησε κανένα νόμο Κατρούγκαλου και δεν το γνωρίζουμε? Όχι, φυσικά. Αυτή είναι η συνέπεια λόγων και έργων του. Εμείς λέμε λοιπόν ότι με ισχυρό πασό κίνημα αλλαγής από 1η-1η-2024 η προσωπική διαφορά θα είναι παρελθόν όπως και ο νόμος Κατρούγκαλου. Και αυτό είναι δέσμευση. Έπειτα, να πούμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη ως Άγιο Βασίλη να μοιράζει επιδόματα. Από πού προέρχονται τα χρήματα και αυτά τα επιδόματα? Θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης το 19 για τα προεκλογικά επιδόματα ΣΥΡΙΖΑ? Επιδόματα αντί για δουλειές δεν είναι πολιτική που αξίζει σε μια Ελλάδα. Υπάρχουν ακόμα τα tweets του. Δεν έχει κάτι κιόλας να τα σβήσει. Καταλαβαίνετε. Έχει τέτοια αυτοπεποίθηση. Τη μισή του αυτοπεποίθηση να είχαμε. Εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Μοιράζει ένα σωρό επιδόματα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά? Πρώτον, με τον εσωτερικό δανεισμό που αποκάλυψε ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Και δεύτερον και κυριότερον, με την υπερφορολόγηση και τα υπερκέρδη από την άδικη φορολογία των Ελλήνων πολιτών. Τα δικά σας τα λεφτά τα παίρνει και μετά σας τα γυρίζει ως χαρτζιλίκι. Είναι αυτό προοδευτική πολιτική? Είναι αυτό σοβαρή κοινωνική πολιτική? Όχι λοιπόν, δεν είναι αυτό σοβαρή κοινωνική πολιτική. Το είπαμε, το ξαναλέω. Μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά είδη. Και βέβαια, να πω και κάτι ακόμα για τους συνταξιούχους. Χρειάζεται
και δεσμευόμαστε γι' αυτό ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλούς συνταξιούχους. Δεν είναι αυτές συντάξεις αξιοπρέπειας. Πρέπει να μπορούμε να κοιτάξουμε τους γονείς μας, τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στα μάτια και να τους πούμε ότι μπορεί αυτό το κράτος να τους παρέχει μια αξιοπρεπή ζωή. Αλλιώς αυτό δεν λέγεται κοινωνική πολιτική. Και ποιες είναι οι αυξήσεις της συντάξης τόσο καιρό? Τίποτα. Ποιες είναι οι αυξήσεις τώρα, για να πάω σε ένα άλλο θέμα, στο νοσηλευτικό προσωπικό? Θυμάστε στον COVID που βγαίναμε και χειροκροτούσαμε τους γιατρούς και τους νοσοκόμους μας που μας στηρίξανε στις δύσκολες φάσεις αυτές με μια υπερπροσπάθεια? Ποιο είναι το αποτέλεσμα, συντρόφισσες και σύντροφοι? Ο τελευταίος νόμος έδωσε 10% αύξηση στους γιατρούς, δηλαδή κάτω από τον πληθωρισμό που έχει τρέξει όλο αυτόν τον καιρό, προστιθέμενο αθρηστικά, και τίποτα στους νοσηλευτές. Και τι έγινε? Ήρθε η κυρία Γκάγκα να κάνει ένα νόμο με ένα άρθρο 10, το οποίο το έκανε και σημαία της, για απογευματινά ιατρία των γιατρών του ΕΣΥ. Μα είναι αυτός τρόπος να ενισχύσεις τους γιατρούς? Είναι τρόπος να διαλύσεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το δημιούργημα του Γιώργου Γεννηματά και του Παρασκευά Αυγερινού? Το δικό μας δημιούργημα, για το οποίο είμαστε περήφανοι. Και πάνω απ' όλα, και μαζί με όλα, το κράτος με τους κανόνες που μου είπε η κυρία στο Αμίντεο. Ποιος έκανε τον ΑΣΕΠ, το ΠΑΣΟΚ? Τι ψήφισαν εναντίον αυτοί? Κύριος Μητσοτάκης και η παράταξή του που μιλάει για το βαθύ αναχρονιστικό κράτος, που είναι ο ίδιος. Ποιος έκανε το Open Gov? Εμείς. Ποιος έκανε τη διάβγεια? Το ΠΑΣΟΚ. Τι ψήφισαν σε όλα αυτά? Ψήφισαν εναντίον. Ακόμα και το βράχτη στον Εύρο που βγαίνει και τον διατυμπανίζει ο υπερπατριώτης κύριος Μητσοτάκης, εμείς τον φτιάξαμε. Και ο καυγάς γίνεται για το αν θα γίνει με ελληνικά ή ευρωπαϊκά λεφτά. Να γίνει με ευρωπαϊκά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτό έργο του ΠΑΣΟΚ. Έργο του πραγματικού κινήματος αλλαγής για τον τόπο. Θέλω, συμπληρώνοντας τις σκέψεις μου, να σας πω το εξής. Εμείς όλον αυτόν τον καιρό, από την πρώτη στιγμή της εκλογής του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη, στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, κρατούμε μια συνεπή στάση. Το ξέρω και το ξέρουμε ότι δεν αρέσει στα συμφέροντα, ότι δεν αρέσει στους ολιγάρχες που θέλουν να έχουν μια Νέα Δημοκρατία και ένα ΣΥΡΙΖΑ, να τα ρυθμίζουν και με τους δύο, μαζί τους είναι και οι δύο και να τα βρίσκουν μια χαρά. Το ξέρω ότι δεν αρέσει και το ξέρουμε ότι δεν αρέσει στους ολιγάρχες. Αρέσει όμως το λαό. Ποιο? Τα τρία ποτέ. Εμείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα κάνουμε ποτέ πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, ποτέ πρωθυπουργό το Τσίπρα και ποτέ δεν θα συνεργαστούμε με το Βαρουφάκι που πήγε να πάει την Ελλάδα στη δραχμή και στη χρεοκοπία. Και επειδή διάβασα ο κύριος Μητσοτάκης να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ, λέει, απομακρύνεται από αυτόν, τιμή μας, και αφετέρου το μεγάλο ψεύδος, τώρα έρχεται το ψέμα, ότι προσεγγίζει, λέει, το ΣΥΡΙΖΑ, να του θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης έχουν τουλάχιστον ένα θεμελιώδες και κεφαλαιόδους σημασίας κοινό. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Βαρουφάκης έβαλαν την υπογραφή τους και την ψήφο τους στην προσπάθεια χρεοκοπίας της Ελλάδας το 2010. Αυτοί ήταν μαζί στο αντιμνημονιακό μέτωπο. Με τα ζάπια, με τα συντάγματα, με τους αγανακτισμένους, με τις εύκολες λύσεις, με τους μηδενισμούς των ελλημάτων και τις οικονομικές αλχημίες. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν θυμάται καλά τη στάση του τότε, να ρωτήσει την αδελφή του να του πει ποια ήταν η υπεύθυνη στάση ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος. Θέλω να σας πω ότι νιώθω πως όλοι μαζί αισθανόμαστε περήφανοι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του το 1974, από τον Ανδρέα Παπανδρέου και ακόμα πιο πριν, από τους αγώνες του ΠΑΚ, πολλά μέλη του οποίου βλέπω εδώ και χάρηκα πάρα πολύ που μου το είπαν, ιδίως του ΠΑΚ του εξωτερικού,
τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι στυλοβάτες της μεταπολίτευσης και θέλω να τους αποδώσουμε τη μέγιστη τιμή αυτή τη στιγμή με ένα χειροκρότημα. Βλέπω επίσης τη γενιά που έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ και το έκανε μεγάλο, που έθεσε τα μεγάλα ιστορικά ερωτήματα και τα απάντησε με κορυφαίο όλων. Το ότι ένωσε την Ελλάδα, ένωσε τους Έλληνες πολίτες, κατέστησε την Ελλάδα μια χώρα στην οποία δεν υπάρχουν και θα αγωνιστούμε να μην υπάρξουν ξανά ποτέ πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι πρέπει να προχωρήσουμε και την εθνική, την συλλογική μας ενότητα την εξασφαλίζει ψήφος σε ένα κόμμα που δεν πιστεύει ότι η τοξικότητα και ο διχασμός είναι όπλο προς άγραν ψήφων. Που δεν πιστεύει ότι το να απαξιώνεις τον πολιτικό σου αντίπαλο, τον συνομιλητή σου, τον δημοσιογράφο, τον συμπολίτη σου, με το να κάνεις μέτωπα, συνεχώς μέτωπα, κερδίζεις κάτι. Που πιστεύει ότι η μόνη λύση είναι το πρόγραμμα και αυτό που έλεγε ο Γιώργος Γεννηματάς. Αγώνας, αγώνας, αγώνας. Σε αυτό σας καλώ. Σας καλώ σε έναν αγώνα μέχρι την 21η Μαΐου. Σε έναν αγώνα που θα είναι νικηφόρος, όχι μόνο και όχι κυρίως για το ΠΑΣΟΚ. Κυρίως γιατί νικηφόρος αγώνας για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει νικηφόρος αγώνας για την Ελλάδα, για την προοπτική της και για το μέλλον του τόπου. Συχνά συνηθίζουμε να λέμε, κλείνοντας τις ομιλίες, πραγματικά ενθουσιασμένοι από την ανταπόκριση, τη δική σας, την ανταπόκριση των πολιτών, των συντρόφων μας, συχνά συνηθίζουμε και συνηθίζω να κλείνουμε τις ομιλίες λέγοντας «Πάρτε την παράταξη στα χέρια σας». Θέλω να σας πω σήμερα, βλέποντάς σας εδώ, κάτι άλλο και να το πω ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές που βλέπω να έρχονται ξανά πίσω στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στους μεγαλύτερους που έχτισαν το ΠΑΣΟΚ και το έκαναν το κόμμα που είναι και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και γι' αυτούς. Δεν σας λέω λοιπόν πάρτε τη Δημοκρατική Παράταξη στα χέρια σας. Σας λέω πως η Δημοκρατική Παράταξη είναι στα χέρια σας και γι' αυτό θα είναι νικηφόρα. Σας ευχαριστώ πολύ συντρόφισσες και σύντροφοι και για την υποδοχή και για την αποδοχή της ομιλίας αλλά και για τον αγώνα σας για το ότι έχετε τη Δημοκρατική Παράταξη στα χέρια σας και ότι είμαι βέβαιος για τη νίκη, για τη νίκη, για το ΠΑΣΟΚ και για την Ελλάδα την 21η Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ.